δεν είχες τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τέλος πάντων, βαθμολογία? Γενικά βαθμολογία σε κάποιες φορές δεν συμφωνώ με σύγκριση αν συγκρίνουμε άλλα look. Και γι' αυτό πέφτει η βαθμολογία, γι' αυτό το λόγο, και δεν θέλω να πάω στα βαθιά. Είναι, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, αλλά ό,τι γίνει, γίνει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Σήμερα πού πηγαίνεις? Είμαι καλεσμένη σε ένα νυχτερινό μαγαζί και θα παίξω για μια ώρα μουσική με DJ, pop music. Και πιστεύω θα περάσουν πολύ ωραία αυτή τη μια ώρα. Είσαι επαγγελματίας DJ ή το κάνεις έτσι? Είμαι fan, δεν είμαι πολύ γνωστός DJ, αλλά είμαι κάποια χρόνια και γίνομαι πολύ γνωστή. Ωραία. Βαθμολογία, κορίτσια. Έφη μου. Ναι. Μου αρέσει το παπούτσι αυτό, είναι καταπληκτικό. Το λάτρεψα. Είναι εντάξει, είναι συλλεκτικό κομμάτι, καταλαβαίνω, είναι υπέροχο. Μου αρέσει. Θα σου δώσω να βάλεις τη Μόσκο. Θέλω να το βάλω, θέλω να το βάλω. Μου αρέσει το look σου σήμερα, έτσι και τα ακουστικά και αυτό το τσόκερ στο λαιμό. Απλά δεν μου ταιριάζει αυτό το σακάκι με το παντελόνι που είναι τζιν. Αυτό λίγο με χαλάει και θα ήθελα ένα άλλο μπουστάκι, λίγο πιο εντυπωσιακό, με λίγο παραπάνω στράς, γιατί είσαι DJ και είσαι sexy και θέλω κάτι πιο γκράνι. Μερικοί DJ βάζουν και t-shirt και ναι, απλό jean. Ναι, το ξέρω, αλλά εσύ είσαι πιο εντυπωσιακή και επειδή έχεις βάλει και πολύ εντυπωσιακό παπούτσι, που δεν θα φαίνεται όμως εκεί. Και όμως μετά να πιω ποτό και θα φαίνεται. Δεν φεύγω, κάνω μια ώρα μουσική και φεύγω, πάω σπίτι. Εντάξει, τότε είναι τέλειο. Το παπούτσι είναι φοβερό, το αγαπώ, το λατρεύω. Πολύ ωραία. Φωτεινή. Γεια σας. Το παπούτσι είναι όλο τέλειο, όντως, τέλος πάντων. Αλλά κατά τα άλλα δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη στιλιστική προσπάθεια. Ακούς. Ναι, ναι, τώρα. Ναι, δε... και το κολλιέ είναι ωραίο, αλλά σίγουρα δεν μου κολλάει με το look. Το τζιν σου πάει πολύ, αλλά και πάλι... Okay. Δεν έχω πολλά να σχολιάσω. Τι σ' αρέσει? Το παπούτσι μόνο. Okay. Και η Βικτόρια σαν Βικτορέλα, το look δεν μου λέει κάτι. Βικτόρια, τι λες? Εντάξει. Ευχαριστημένη με τους βαθμούς σήμερα? Όπως πάντα. Μια ναι, μια όχι. Με κάποιες ναι, κάποιες όχι. Γιατί αλλά σήμερα δεν... Δευτέρα ξεκινάμε να χτίζουμε για την Παρασκευή. Ναι, αλλά δεν με απασχολεί. Δεν είναι συναχωριά με για κάτι, γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Σίγουρα. Μάλιστα. Πάντως Φωτεινή ταιριάζεται με την Δανάη που κάνετε και παρέ και στις βαθμολογίες που παρατηρώ σήμερα. Εντάξει, αλλά βλέπω κι εγώ αντίστοιχα. Στις βαθμολογίες βλέπω μεταξύ τους γίνεται κάτι. Προφανώς. Ποιοι? Όλοι οι ίδιοι βαθμοί είναι για μια ομάδα εκεί πέρα, οπότε εντάξει. Ποια είναι η ομάδα? Αυτή είναι η κακή ομάδα. Είμαστε κακοί. Εμείς είμαστε κακοί. Ναι, εμείς είμαστε κακοί και οι άλλοι είναι εκεί. Δεν υπάρχει ομάδα. Αλήθεια. Ποια είναι η ομάδα? Ποια είναι η καλή? Εγώ με βάζω την κρίση μου. Εγώ δεν είπα καλή και κακή πρώτα απ' όλα, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Ποια είναι η μία ομάδα και ποια είναι η άλλη? Προφανώς φαίνεται. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Χαμηλό βαθμό από την άλλη ομάδα. Δεν ξέρω, θα δείξει. Για πες. Δεν ξέρω, έχω πάρει, ναι, εννοείται, πολλές φορές. Ποια λες? Καλά, δεν με ενδιαφέρει αυτό αυτή τη στιγμή. Επειδή το λες στον αέρα και μπορεί να φυγόμαστε. Ωραία, γιατί μπορεί να ναι, έχει πάρει και κακό βαθμό και 4 και 5 έχει πάρει από εμάς. Άλλο αυτό σήμερα. Βλέπω ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο. Αυτό, τέλος, δεν λέω κάτι άλλο. Αυτή μου έχει βάλει 2. Αλλά δεν την έχω ξεμαλιάσει ακόμα. Ποιο είναι? Δεν την έχω ξεμαλιάσει ακόμα, αλλά την κρατάω. Δηλαδή, ομαδοποιείς ανθρώπους από μία μέρα. Τι να κάνεις? Από μία μέρα. Εύα, μου λες. Αυτό που με πείραξε εμένα είναι ότι μας ομαδοποίησε. Και επειδή νομίζω ότι είναι ένα ευγενικό κορίτσι και δεν της ταιριάζει αυτό που έκανε, θα ήθελα να μου εξηγήσει ποια εννοεί ομάδα και ποια εννοεί Α και Β ομάδα. Δεν είπα εγώ για επειδή ομάδες. Το είπε στον αέρα, αν το έλεγε backstage, δεν είχα πρόβλημα να το κουβεντιάσουμε backstage. Θα το κουβεντιάσουμε. Αλλά επειδή. Φωτεινή είναι ωραίο να απαντήσει. Θα ήθελα να μου απαντήσει. Νομίζω, έχω απαντήσει 5 φορές ήδη. Όχι, δεν έχει απαντήσει. Τι θες να σου πω? Ποια λες ομάδα? Όλο αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα. Ποια, ποιο, τι είναι ποιο εκεί πέρα συμβαίνει? Εντάξει, okay. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά λύστε το μεταξύ σας. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμείς δεν έχουμε να λύσουμε κάτι. Εσύ είπες ότι είμαστε. Εντάξει, okay. Θα μιλήσω για μένα. Εγώ, δεν νομίζω να έχω. Ωραία, τέλος. Από μένα τέλος. Εγώ απλά στεναχωρήθηκα με αυτό που είπε η Φωτεινή. Ωραία, λοιπόν. Το κλείνουμε εδώ πέρα το θέμα και πάμε να δούμε το μέσο όρο σου, Βικτόρια. Τι κομμάτι ακούς?
Κάτι καλό. Ευχαρίστως να έβαζα κάτι, αλλά... 3,4, Βικτόρια. Με χαρά, ευχαριστώ. Πάμε στην Κριτική Επιτροπή. Γεια σας. Γεια σας, Βικτόρια. Είναι όλοι δικοί σας. DJ Βικτόρια. Ναι. Τώρα έχουμε πολύ χρόνο εδώ. Κάτσαμε εκεί χρόνο. Έχεις δημιουργήσει ομάδες. Αριστερά και δεξιά. Προκαλείς, διχάζεις.